Στοιχηματίζω ότι πηγαίνει η Σέλη ή 3-5 πηγάδια ή Καϊμάκτσαλαν. Ένα από αυτά τα τρία. Έρχεται η Απολεόν. Το σκέφτομαι, γιατί να μην μπας, άκου τώρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Χολομόντα, πάνω στο Χολομόντα, να φας, ας πούμε, στον Ταξιάρχη, που έχει καταπληκτικές ταβέρνες, ναι. Και μετά να πας και στο χωριό μου στην Παλιόχωρα, να συνεχίσεις για ένα τσάι, ένα καφέ ή κάτι τέτοιο. Ξέρεις γιατί δεν θα το κάνω. Γιατί δεν θα το κάνεις. Γιατί εμείς κάθε χρόνο πάμε με τον Στεφ σε ένα μέρος. Σε ποιο? Στον Παλαιό Αγίο Αθανάσιο. Α, μάλιστα. Καϊμάκτσαλαν, λοιπόν. Καϊμάκτσαλαν. Ωραία. Οπότε άλλη μια φορά είναι αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου το σκι και οτιδήποτε έχει να κάνει με το χιόνι σαν άθλημα. Ναι, αλλά όμως έχει τόσο ωραία μαγαζιά να πας στον Αγίο Αθανάσιο. Ναι. Που γίνεται πανικός. Οπότε έχουμε πάει έτσι ένα διήμερο εμείς με Στεφ. Ναι, ναι. Και είπαμε ένα πρωινό να πιούμε τη σοκολάτα μας πάνω στο Καϊμάκτσαλαν, στο σαλέ. Α, πήγατε πάνω στο σαλέ, ωραία. Ναι, πήγαμε πάνω στο σαλέ, οπότε εγώ αυτή την πρόταση που φέρνω, μια κοπέλα απλή, χωρίς να έχει όλους αυτούς τους εξοπλισμούς, τι μπορεί να φορέσει από την ντουλάπα της και να είναι κατάλληλη για αυτό το μέρος. Στο σαλέ. Στο σαλέ. Με τα γυαλάκια της, να δει το θέμα, πώς κάνουν τα παιδιά εκεί όλοι τα σκι και τα λοιπά, και εγώ να απολαμβάνω τη σοκολατίτσα μου όμορφα και καλά και να φύγω καπάκι. Δίπλα στο τζάκι. Αυτό θέλω. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η βαθμολογία, εσένα μπορεί όχι, αλλά τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή και έχει πολλά. Από το 1, εντάξει, μέχρι το 4 πάει, δεν έχει 5, αλλά έχει απ' όλα. Mm. Είναι τέλειο, θεωρώ. Ε? Ναι. Πάμε τώρα γιατί η Μιμή, λες να έχει πάει στον Άγιο Θανάσιο, Μιμή, πιστεύεις στο Καϊμάκτσαλαν. Για να δούμε. Έχεις πάει η Μιμή στο Καϊμάκτσαλαν? Έχω πάει. Άρα. Συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό για εκεί. Και δεν μου αρέσει και το μπουστιέ αυτό, είναι τελείως διαφορετικό ύφος με το φουστάνι. Δεν στρώνει καλά. Και με το δίχτυ, το καλσόν από μέσα, πάλι δεν μπορώ να σε δω να πηγαίνεις έτσι. Πάρα πολύ μπορώ και να το πηγαίνω. Και το κασκόλ μου φαίνεται λεπτό εν συγκρίση με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες υφάνσεις, όπως είναι το τέντι του παλτό και το μπουκλέ, είναι το φουστάνι, κάτι τέτοιο. Δεν μου ταιριάζεις καθόλου για εκεί. Πιο βραδινό το μπουστιέ. Ναι, αλλά με τι το έχω συνδυάσει? Έχω συνδυάσει πολύ αντίθετα πράγματα. Ναι, αλλά είναι έξω η Όμη. Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μου, καταλαβαίνω πώς πήγε. Αλλά η Όμη μπορεί να μην είναι έξω. Εγώ τους κατεβάζω γιατί μου αρέσει. Είναι ανοιχτό όμως, πολύ μεγάλο το ντεκολτέ. Στο σαλέ μέσα είμαι. Ναι, δεν μου αρέσει, συγγνώμη. Δεν κάνεις και καθόλου τίποτα, δεν της αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Α. Όπως δεν σου αρέσει το σκι, έτσι δεν της αρέσει το look. Okay, ναι. Υπάρχει μια αρμονία να το σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο. 2,3 είναι ο μέσος όρος.